ένα παιχνίδι σήμερα πολύ σημαντικό για μας όσον αφορά να δούμε κάποια παιδιά, να δούμε σε τι κατάσταση είναι, σε τι ετοιμότητα βρίσκονται και από πλευράς φυσικής κατάστασης και από πλευράς τακτικής, πολλές πλευρές. Μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος σε κάποιο βαθμό από μερικούς, από κάποιους απογοητευμένους, πιο πολύ από τους παλιούς, αυτούς που είχαν και παιχνίδια στα πόδια. Και πιστεύω ότι η αιτία ήταν αυτό που χάσαμε σήμερα. Τους δώσαμε το δικαίωμα να μας κερδίσουν σήμερα πάλι. Περίμενα ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι διαφορετικό από εμάς. Ακόμα και με τον ένα ίσως θα μπορούσαμε να πάμε να διεκδικήσουμε την πρόκληση. Αλλά τώρα με το 1-2 είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να κατεβάσουμε λίγο το κεφαλάκι μας, να δούμε τι θα κάνουμε στα επόμενα παιχνίδια που έρχονται. Πιο πολύ το επόμενο αυτό με την Κέρκυρα. Και με την Κέρκυρα θα είναι εντελώς διαφορετική η γραμμή. Γιατί πρώτα δεν παίζουν δύο στόπερ, και την παγιμένη. Το 50% δεν μπορεί και το 70%. Δεν ξέρω τι θα κάνω από Σαββάτο, τι θα με κάνει η Παναγία, πώς θα με φωτίσει, δεν το γνωρίζω αυτό. Τι θα κάνω. Και έχουμε και ακόμα τις μέρες προετοιμασία. Δεν ξέρεις τι θα βγει αύριο. Εγώ δεν απογοητεύομαι, ξέρετε, δεν είμαι ούτε απογοητεύομαι ούτε τρελαίνομαι πολύ εύκολα. Απλά στενοχωριέμαι γιατί κάνουμε λάθη τα οποία απαγορεύεται να γίνει στην Άλφα Εθνική. Απαγορεύεται. Είναι πάρα πολύ άσχημα αυτό. Να είναι και συνεχόμενα και από διαφορετικού ποδοσφαιριστέ, να είναι ένα γεγονό το οποίο σε τρελαίνει, σε σταματάει. Ξέρετε, εγώ την ομάδα δεν την έχω από το καλοκαίρι. Και δεν γνωρίζω ότι έχει κάνει ομάδα καλοκαίρι. Και αυτή η περίοδος είναι η περίοδος που η ομάδα θα πάει ή δεν θα πάει. Και είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος. Θέλω να πω ότι πραγματικά ήταν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Ήρθε πολλοί κόσμοι στο γήπεδο. Ξεκινώντας το παιχνίδι, πετυχαίνοντας ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ η ομάδα του Πλατανιά, έγινε την πλάστιχα προς την πλευρά του. Σιγά σιγά αντιδράσαμε βέβαια και από μια στιγμένη φάση, όπως έγινε και στο πρώτο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο γκολ με το Σεγκάρε, φέραμε το παιχνίδι στα ίση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είχαμε περισσότερη καλή ψυχολογία όταν έχεις βάλει ένα γκολ εκτός έδρας στο κύπελλο και πιο κοντά ήταν να γίνει το 1-2 παρά το να δεχτούμε γκολ. Νομίζω ότι εμείς είχαμε ένα πλεονέκτημα στο σημερινό παιχνίδι σε σχέση με τον Πλατανιά. Ότι ο Πλατανιάς δίνει πραγματικά διανύει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Είχε ένα παιχνίδι του Σαββάτου στην Κέρκυρα και βεβαίως έπρεπε να ετοιμάσει όσο μπορεί καλύτερα την ομάδα για αυτό το παιχνίδι και λιγότερο για το κύπελλο. Εμείς από την πλευρά μας, λόγω του ότι σχεδόν έχουμε εξασφαλίσει τα play-off, μπορούμε να βλέπουμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα και το θεσμό του κυπέλλου. Πήγαμε μέσα στο κήπεδο πρώτο ημίχρονο πολύ καλά και ήμασταν συγκεντρωμένοι, αλλά Τρίπολη έχει πολύ γρήγορους παίκτες και ξέρουν να παίξουν κόντρα επίθεση και συγχαρητήρια ανήκει για το ομάδα Τρίπολη. Για την Κέρκυρα, το επόμενο παιχνίδι. Ναι, τώρα μυαλά είμαστε στο Κέρκυρα και να κάνουμε τώρα να κάνουμε καλά προπόνηση, καλά να δούμε Κέρκυρα πώς παίζει και πάμε για να νικήσουμε. Πιστεύω ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, μπήκαμε δυνατά στο γήπεδο. Ισοφαριστήκαμε σε μια ανίποπτη φάση που δεν το περιμέναμε. Στο δεύτερο χρόνο βγήκαμε μπροστά για το 1-1 να το μας συμφέρει στην έδρα μας. Ήταν ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Και δεχτήκαμε ένα γκολ στο 90 λεπτό το οποίο θα μας τυχήσει για τη συνέχεια, πιστεύω. Σίγουρα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι μέσα στην Κέρκυρα, σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο. Η ομάδα της Κέρκυρας έχει δείξει ότι μέσα στην έδρα της δύσκολα χάνει παιχνίδια, δύσκολα παρατάει τα όπλα. Θα πάμε με το σκεπτικό να νικήσουμε, να ξεκαθαρίσουμε από τώρα το θέμα παραμονής και πιστεύω ότι καλύτερο. Πρώην ομάδα σου είναι ο κακός δαίμονας τελικά του φετινού Πλατανιά. Το τέταρτο παιχνίδι, το φετινό, μπορεί να αποδειχθεί γούρικο. Σίγουρα ο Αστέρας είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει δείξει φέτος ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Διαθέτει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ειδικά στην αντεπίθεση είναι πάρα πολύ. Έχει πολύ γρήγορους παίχτες. Εντάξει. Είναι λογικό πιστεύω και με καθοριστικό ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση βαθμολογίας σύμφωνα με το ποδόσφαιρο που παίζει.